με τις αποφάσεις του Eurogroup για την Κύπρο, κυρίες και κύριοι, και αυτές που άλλαξαν άρδιν μέσα μια νύχτα χθες, μετά από την παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα και κυρίως των Ρώσων και των Κινέζων, αποκαλύπτεται πια και στον τελευταίο πολίτη της Νότιας Ευρώπης το σχέδιο συγκεκριμένων οικονομικών και πολιτικών παραγόντων γύρω από τη Γερμανία, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εξαθλίωση του Ευρωπαϊκού Νότου. Ό,τι ήταν η κάθε χώρα, εκεί χτύπησαν οι δανειστές και εξαθλιωτές μας, και αυτό φαίνεται και στην Κύπρο. Τι ήταν η Κύπρος μέχρι ώρας? Ένας φορολογικός παράδεισος με καταθέτες από όλο τον κόσμο. Πού χτύπησαν? Εκεί, στη φορολόγηση των καταθέσεων. Αυτό είναι το δυναμικό της Κύπρου. Τι ήταν η Ελλάδα? Ένα φτωχό κράτος με πλουσιότερους κατοίκους που χάλαγαν περισσότερα από όσα έβγαζαν. Πού χτύπησαν οι δανειστές και εξαθλιωτές? Ακριβώς σε αυτό το σημείο. Να γίνουμε φτωχότεροι από το ήδη φτωχό κράτος που είχαμε. Το ίδιο και κάτι παρόμοιο ανάλογα με την κάθε χώρα έπαθαν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Άρα λοιπόν, χωρίς να έχουμε τελειώσει τα πολύ ισχυρά και πανάκριβα πανεπιστήμια του κόσμου με οικονομικές γνώσεις, όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε πια σε ένα σχέδιο εξαθλίωσης του Ευρωπαϊκού Νότου, με τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Ένωσης δύο ταχυτήτων, πλούσιου Βορρά και φτωχού Νότου, το οποίο σχέδιο δεν τελείωσε ακόμα. Και τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι τα εξής. Είναι δυνατόν, αφού τώρα χτυπιέται η Κύπρος και θα περάσει και αυτή τη σοβαρή κρίση όπως και εμείς, πέμπτη κατά σειρά χώρα μετά από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, εμείς να πιστεύουμε ότι σε 2-3 εβδομάδες θα ξεκινήσει η ανάπτυξη στην Ελλάδα? Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι θα συμμετάσχουν οι τράπεζες στην κατασκευή μεγάλων έργων και αυτοκινητοδρόμων στα μέσα Απριλίου, που λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Πρωθυπουργός και ο Κωστής Χατζηδάκης, και ότι όλα πάνε καλά και ότι περάσαμε τον κάβο? Όταν πρέπει να πάρουμε, να αγοράσουμε τις κυπριακές τράπεζες της Ελλάδας και να χρειαστούμε λεφτά να τις ανακεφαλοποιήσουμε, είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα συμβούν από τη μια μέρα στην άλλη? Το βαρέλι ακόμα, κυρίες και κύριοι, δεν χορταίνει, γιατί δεν έχει πάτο. Και ο δρόμος μας είναι μακρύς και δύσκολος. Να μην παραμυθιαζόμαστε, απλά να ελπίζουμε και να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Αυτό το κάποια στιγμή όμως σηκώνει πολλή συζήτηση και ξεκάθαρες κουβέντες από εδώ και πέρα. Διότι εδώ πια εξαθλιώνονται λαοί, ισοπεδώνονται κοινωνίες και τελειώνει η νομισματική και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον νότο της. Και τελειώνουμε και εμείς μαζί του. Ας μην μας παραμυθιάζουν λοιπόν για την ανάπτυξη που θα έρθει σε κανένα κοσαριά μέρες μετά την εκκλησία μια Κυριακή πρωί, γιατί έχουμε πολύ δρόμο και χρειαζόμαστε πολλές θυσίες ακόμα. Να ελπίσουμε ότι αυτός ο ιός που τώρα χτυπά την Κύπρο, επειδή πρόκειται για τον ελληνισμό γενικότερα, δεν θα χτυπήσει πέρα από κάθε προσδοκία και σχέδιο και την Ελλάδα και δεν θα ανατρέψει ήδη την εξαθλίωση που έχουμε και που είναι δρομολογημένη με χειρότερη εξαθλίωση από εδώ και πέρα. Αυτό πρέπει να ελπίζουμε καταρχήν, και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Καλά να είμαστε.